Και τι δεν έχει συμβεί αλήθεια. Δεν θέλω. Γέλνω μόνο. Χωρίς χειρός ντροπή είσαι. Και μέσα στο Βερολίνο. Βαγγέλα. Θέλετε μήπως να ξανασυντηρήσω. Θα το πάρω σε ειλικρινώς. Και το event ήταν 15 μέρες μετά. Είναι τόσο χλό και τόσο αναβήθηκε. Oh, hi. Λίγο σαν το μοζουνάκι. Δεν ξέρω, το σκέφτομαι ακόμα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Έχω μόλις ετοιμαστεί με αυτή τη super grande αμφίεση. Κραγιόν, μπλούζα και νύχι, μάτσι μάτσι. Εντάξει, εδώ νομίζω πολύ καλύτερο το φως. Για το λόγο του ότι έχουμε ένα event σήμερα, δεν ξέρω αν μπορώ να σας πω παραπάνω. Θα το ρωτήσω όμως και αν μπορώ θα σας τα δείξω όλα εκεί και θα σας τα πω εκεί. Ιδάλλως αυτό το βίντεο θα αργήσει πάρα πολύ να ανέβει. Θα τα δούμε όλα ωστόσο μαζί. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 12 και πάμε τώρα στο event που έχουμε αυτή την Ευαγγελία εδώ. Hello! Τι κάνετε, πώς είστε? Οπότε θα σας κάνουμε ένα update με το που φτάσουμε, γιατί είμαστε και εμείς λίγο στο ψάξιμο αυτή τη στιγμή. Θέλω λίγο να δούμε αυτό το layering, το οποίο είναι άλλο επίπεδο, κυριολεκτικά. Θέλω να σας πω ότι έχω έρθει στην Closet Car. Η φάση είναι: πεθαίνω, σβήνω, λιώνω, χάνομαι. Θέλω απλά να δείτε για να συμμεριστείτε αυτή τη στιγμή τον ενθουσιασμό μου. Ας εστιάσει, εστίασε και το σοκ που έχω πάθει. Θέλω να δείτε εδώ λεπτομέρειες. Δείτε εδώ. Καλά, ειδικά εδώ στα χρυσά που ξέρετε εγώ τι κοκομπλόκο παθαίνω. Πριν να μιλήσουμε γι' αυτό εδώ πέρα το αριστούργημα, γιατί μιλάμε για αριστούργημα. Δείτε εδώ ομορφιά, αλήθεια όμως. Και φυσικά εδώ ο παράδεισος με τα σκουλαρίκια. Χαμό. Κούπερ! Κούπερ! Και θέλω να δείτε το βραχιόλι που πήρα, το οποίο πεθαίνω, να εστιάσει λίγο θέλω. Συγγνώμη. Το βλέπετε, είναι πανέμορφο. Oh, hi. Είναι. Λίγες μέρες μετά ομολογώ και τι δεν έχει συμβεί αλήθεια. Και πραγματικά από πού να το πιάσω δεν ξέρω. Θέλω να αρχίσω με το ότι το event το οποίο πήγα, εν τέλει όταν έφτασα συνειδητοποίησα ότι το κτίριο στο οποίο θα γινόταν το event φυσικά και δεν ήταν έτοιμο. Και το event ήταν 15 μέρες μετά, το είδατε και στο TikTok. Δεν ξέρω αλήθεια πως το έκανα αυτό, ήμουνα τόσο πεπισμένη ότι ήταν εκείνη την Τρίτη και εν τέλει ήταν 2 Τρίτες μετά. Η Έλενα μόνο. Θα σας πω ότι σήμερα είναι Πέμπτη. Θα πάω να κάνω νύχια, έχω κλείσει ραντεβού στο Nail It κατά τις 5 και τώρα θα πάω για ένα brunch με το Κωστή και κάποιους φίλους του. Έχω επίσης να πάω να πάρω μια παραγγελία που έχει κάνει η μαμά που Closet Call και αμφιταλαντεύομαι στο αν πρέπει να πάω τώρα ή μήπως πάω αύριο, αλλά λέω μήπως να τα κάνω σήμερα για να ξεμπερδεύω. Ενδεχομένως κάτι τέτοιο θα γίνει. Επίσης, απότομα στη Θεσσαλονίκη έχει βάλει αδιανόητα πολύ κρύο που δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Βασικά το δικαιολόγησε είναι χειμώνας, αλλά η μετάβαση ήταν τόσο έντονη. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω τη φάση. Φτιάχνω λοιπόν σατούλα και φεύγω και θα σας κάνω update εκεί λογικά. Πήγα Closet Call και πήρα τα δεματάκια, τα δωράκια. Και τώρα πάω να βρω τα παιδιά τα οποία έκαθαν στο brunch in. Λέγαμε για local, αλλά η κουζίνα του brunch στο local είχε κλείσει, οπότε brunch in. Και ομολογώ πως σήμερα, παρά το κρύο, έχει αλήθεια πάρα πολύ ωραία μέρα. Πραγματικά πάρα πολύ ωραία μέρα. Και μόλις όσο περπατούσα τώρα, ακριβώς τώρα συνέβη ένα τρακάρισμα μπροστά μου. Και εγώ δεν ήταν τίποτα σοβαρό. Επινά, με περιμένουμε. Έχουμε παραγγείλει. Κάθε μέρα τρώμε. Όχι, αλλά είναι οι γιορτινές ημέρες τώρα. Χαρούμενο παιδί. Αρχικά θέλω να σας δείξω τα νύχια που κάναμε χθες, που αλήθεια είναι του ονείρου. Oh, hi! Λοιπόν, τελευταίος καφές, Παύλο Μπραντ στη Θεσσαλονίκη. Ο μήνας έχει 23, αύριο αξιμέρωτα φεύγω για Αθήνα, θα περάσω εκεί τα Χριστούγεννα. Θα έρθει και αναλυτικό vlog, οπότε σήμερα παίρνω στις πλάτες μου αυτό το vlog για να το φέρω σε πέρας και να το ολοκληρώσω. Λοιπόν, έχω βάλει μόνο make-up, το πρόσωπο μου δεν συνεργάζεται καθόλου, πήγα χθες να βγάλω τα φρύδια μου. Είναι χάλια το πρόσωπο μου εδώ πέρα, έχω πετάξει πάρα πολλά σπυράκια. Οπότε, αυτό που θα κάνουμε σήμερα με ένα συναγερμό μπαρί είναι να προσπαθήσουμε να καλύψουμε όλο αυτό.
Έχει πάρα πολύ ωραία μέρα σήμερα, είναι η αλήθεια. Οπότε αυτό είναι κάτι που με κάνει χαρούμενη. Ωστόσο, κάτι που δεν με κάνει καθόλου χαρούμενη είναι ότι πρέπει να φτιάξω τη βαλίτσα μου και είναι το part το χειρότερο για μένα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να μου βάλεις κάτι χειρότερο, σας τα λέω σε κάθε vlog που κάπως καταλήγω να φτιάχνω τη βαλίτσα μου. Επίσης, επειδή την Κυριακή είναι Χριστούγεννα, έκανα ένα poll για το αν θέλετε το βίντεο μου που δείτε σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο. Όλοι μου είπατε Παρασκευή σε ένα live που σας έκανα στο TikTok. Οπότε το έχω βάλει και αυτό προγραμματισμένο να ανέβει κατά τις 3. Θέλω μετά να σας δείξω ένα πανέμορφο παπούτσι που πλέον έχω στην κατοχή μου ως δώρο, αλλά είναι απίθανο. Και τώρα είμαι στη φάση που προσπαθώ να καλύψω λίγο αυτό το πράγμα, αυτή την κατάσταση να πω εγώ, και να σουλουποθώ λιγάκι, γιατί σουλουπομένη σίγουρα δεν με λες. Οπότε αυτό που προτείνω εγώ είναι να σας κάνω update όταν τελείωσε. Και αφού ετοιμάζομαι που ετοιμάζομαι να φύγω, περιμένετε λίγο να σας στρώσω κάπως καλύτερα γιατί θα πάθω φιενικό. Νομίζω κάπως καλύτερα. Επίσης να σας πω ότι για τα χείλη μου, επειδή πολλοί με έχετε ρωτήσει, χρησιμοποιώ αυτό το μολύβι χιλιών της Dustin Cream. Δεν γράφει καν απόγνωση, ήταν από ένα lip kit θυμάμαι. Και της Golden Rose αυτό το κραγιονάκι που είναι σε αυτή την μπορντό απόχρωση συσκευασία και είναι η απόχρωση 31. Δεν γράφει κάτι άλλο. Αλλά έχει έρθει αυτή η ώρα που θέλω να σας μιλήσω για αυτό το ζευγάρι παπούτσια το οποίο έχω λατρέψει. Έχετε κάνει πανικό χαμό όταν ανέβασα το ανάλογο story στο Instagram. Drum rolls, παρακαλώ πολύ. Το βλέπουμε λίγο. Λοιπόν, είναι αυτές εδώ, είναι η Clear Mini, τις έχω λατρέψει. Δεν τις έχω βάλει γιατί θέλω να σας κάνω ένα unboxing πρώτα με first impressions. Όχι first impressions, βασικά ένα unboxing για το TikTok. Αλλά, wow, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ και ανυπομονώ πραγματικά να τη φορέσω. Αύριο που φεύγω, λέω να βάλω αυτή στο αεροδρόμιο γιατί έχω κατεβάσει ήδη τα μαύρα με τα ποτάκια. I'm so excited! Ανυπομονώ πάρα πολύ, αλήθεια. Το κομμάτι στο οποίο προβληματίζομαι αυτή τη στιγμή δεν είναι άλλο πέρα από το τι τσάντα να πάρω. Λογικά τη μαύρη μου την τότε θα πάρω. Εν τω μεταξύ, ενδεχομένως τώρα πριν φύγω, να προλαβαίνω να σας γυρίσω και το βίντεο. Λίγο να του δώσω μια προσπάθεια, γιατί αν δεν το κάνω τώρα, δεν θα το κάνω το 2022. Λοιπόν, καθίσαμε μόλις στο τσιντσίν για να πιούμε ένα καφέ. Έχει πάρα πολύ ωραίο. Όχι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο καιρό έχει. Και πάρα πολύ κόσμο ήθελα να πω επίσης. Και λέμε μετά, επειδή είμαστε Αγία Σοφίας, να πάμε γκριλ μπρος να φάμε ένα μπέργκερ. Τι κάνω τέτοιο. Τσεκίν εδώ. Σου λέει, άνοιξε το τσεκίν. Το πατάς πάνω. Σοκολάτα θέλω. Δεν θέλω την μπανάνα. Μπανάνα. Σοκολάτα. Αφού δεν είσαι έτοιμος να μου δώσεις αυτό που θέλω, γιατί με ρωτάς. Θέλω εγώ τη σοκολάτα. Δεν πρέπει να πάρω εγώ τη σοκολάτα. Γιατί με ρωτάς. Πάρτι, ναι. Χωρίς ήχνος ντροπή είσαι έτσι. Μου δώσεις την μπανάνα να με ρώτησε κιόλας. Καλή απόλαυση. Είναι όσο ωραίο όσο φαίνεται. Απίστευτο. Ωραία. Φαίνεται. Σε φωτίζει τέλεια εδώ. Ήρθαμε μόλις κρύλι μπρος για να φάμε, παραγγείλαμε μόλις. Ενώ μεταξύ δεν είναι καθόλου κόσμο. Παραδόξως, αλλά είμαστε πιο ήρεμα. Με τη Βαγγέλα. Ξέρεις τι θυμήθηκα. Ναι, στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο. Λοιπόν, είμαστε στο Βερολίνο. Περιμένετε. Λοιπόν, είμαστε στο Βερολίνο. Όλα ωραία, όλα καλά. Έχουμε βγει σε ένα μόλ από τα μεγαλύτερα που έχει μέσα στο Βερολίνο. Και φωνάζω με ένα άτυπη τεγό. Βαγγέλα. Είχαν βγει στις κυλιόμενες σκάλες που έβγαιναν σαν διέξοδο και εγκλωβίστηκαν. Όχι, απλά βγαίνουν από τα κυλιόμενες σκάλες. Δηλαδή, και φωνάζω, Βαγγέλα. Γύρισε. Προφανώς και γύρισε, Βαγγελία. Αυτό είναι που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Μήπως τους ήταν γνώριμα. Σε φτύλα, τελείω. Θέλετε μήπως να ξανασυγκρίνω. Χρήστο, είσαι κι εσύ εδώ. Όχι. Αλήθεια. Εγώ το. Στις πλάτες μου το έχω. Ωωω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 
την ημέρα. Καλή όρεξη. Ευχαριστώ.
ετών. Έχω μόλις γυρίσει στο σπίτι και θα κάνουμε τη βαλίτσα μου γιατί φεύγω αξιμέρωτο το πρωί για Αθήνα. Πετάω στις 7.30. Ωστόσο, για να είμαι στο αεροδρόμιο στην ώρα μου, πρέπει από εδώ να φύγω κατά τις 5.30. Και επειδή θα βγω το βράδυ, θα το πάρω σερί. Είναι αυτό μια ώριμη απόφαση? Ειλικρινά, όχι. Το ξέρω, αλλά αυτό θα κάνουμε, αυτό θα πορευτούμε. Οπότε σιγά σιγά θα μαζέψω λίγο το χώρο, θα κάνω και τη βαλίτσα μου για να είναι έτοιμη. Είμαι σίγουρη ότι θα αρχίσω να ετοιμάζομαι για ποτό που θα βγω, και ότι κάτι θα ξεχάσω και θα το φτιάξω το πρωί και λίγο κάπως έτσι θα πάει. Και επίσης είμαι σίγουρη ότι στο αυριανό vlog θα αρχίσω λέγοντας ότι μα δες τι ξέχασα. Ναι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ένα update στα παπούτσια που overall, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ άνετα. Αυτό είναι το σακάκι που θα κρεμάσω και να σας πω την αλήθεια ότι έχω κατεβάσει ήδη κάποια πράγματα με τη βαλίτσα μου. Οπότε σήμερα θα φτιάξω την πιο μικρή που θα πάρω μαζί μου στο αεροπλάνο. Και ναι, ένα σοκ με τα νύχια μου, να ξέρετε, τα έχω λατρέψει. Κάθε βίντεο αυτό πάνω ωραία. Είμαι τόσο κλόν και τόσο αναβική, ρε φίλε, που είχα φτιάξει αυτή εδώ τη σακούλα και έλεγα να την πάω στο μωρίστρο πρωτού φύγω να έχω έτοιμα ρούχα. Τέλεια! Δεν συνέβη ποτέ! Και τώρα πάμε να κατεβάσω τη βαλίτσα μου. Δεν θέλω! Δεν θέλω! Κάθε φορά συμβαίνει το ίδιο, μην το ψάχνετε. Κυριολεκτικά κάθε φορά. Και το μεταξύ να σα πω και κάτι, βγήκε το πρόγραμμα τη εξεταστική και. Ναι, δεν τρελάθηκα. Επειδή είμαι θύμα υπερκαταναλωτισμού, αποφάσισα ότι αύριο θα κάνω ένα total black outfit με φόρμες. Θα βάλω και το παλτό μου και τη σάκ μου, τις μπατούλες, και θα είμαι πολύ cute και get ready with me στο αεροδρόμιο. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω τέτοιο βίντεο το μεταξύ. But it didn't happen. Και τι άλλο. Θέλω το πρωί όταν γυρίσω να ξεβαφτώ, να ξαναβαφτώ, να κάνω και ένα μπάνι. Το μέλλον δεν θα προλάβω να τα λούσω προφανέστατα. Για να πάω αεροδρόμιο. Δεν έχω ιδέα τι θα βάλω τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, αλλά δεν με νοιάζει κιόλας. Θα αυτοσχεδιάσω κάπως, κάτι θα βρω. So, πάμε να κάνουμε βαλίτσα. Θα με δείτε τώρα καρτερικά να φτιάχνω τη βαλίτσα μου, ενώ το vlog της Αθήνας θα ξεκινήσει με το timelapse, συγγνώμη, που τα πετάω όλα μέσα και το transitions με το... Όχι. Και το transition με δείχνει στο αεροδρόμιο. Παρ' όλα αυτά, πρωτού γίνω αυτό, πρέπει να φέρω λίγο τα δώρα. Γιατί είναι Χριστούγεννα και έχω πάρει δώρα σε όλους. Το closet καλή φέτος έγινε ο καλύτερος μου φίλος και σύμμαχός μου για τις γιορτές, χωρίς αυτό το βίντεο να είναι sponsor. Είχαμε κάνει μια συνεργασία στο TikTok, πλέον δεν έχω κανένα όφελος, οτιδήποτε. Απλά θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο να στηρίζετε μικρές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που προσπαθούν τόσο πολύ και σε βγάζουν πραγματικά ασπροπρόσωποι. Οπότε ένα πολύ μεγάλο μέρος από τα δώρα που επέλεξα φέτος είναι από Closet Cal. Επίσης, εδώ πίσω έχω κάποια πράγματα που θέλω να πάρω μαζί μου, όπως λόγω χάρη είναι αυτό εδώ το φούτερ. Και τι άλλο θέλω, αυτό το που κάναμε στο θέλω. Οπότε από αυτό θέλω αυτά τα δύο. Φέτος η αλήθεια είναι ταξίδεψα στο εξωτερικό, έτσι λίγο παραπάνω. Μαζεύω τώρα λίγο τα πράγματά μου και σκέφτομαι, ρε παιδί μου, είχα πάρει σουβενίρ στη μαμά μου και από τη Βιέννη, λέω και από τη Βουδαπέστη. Και μπαίνω λίγο να ψάξω εδώ πέρα στο γραφείο που ακριβώς τα είχα και συνειδητοποιώ αυτό. Σουβενίρ τώρα από πάντου δεν τα έχω δώσει ποτέ. Έχω Βιέννη, έχω Μπάνσκο, γιατί άμα δεν πάρω τον Μπάνσκο από πού θα πάρω. Βερολίνο, Βουδαπέστη. Εντάξει, μιλάμε, η κοπέλα είναι αστεία. Αστεία. Ένα κάποιο πρόγκρες υπάρχει, δηλαδή ας είμαστε ρεαλιστές. Παρ' όλα αυτά, εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε το βίντεο. Τελευταίος και τζιντέρης της χρονιάς. Από μένα για εσάς να έχετε καλές γιορτές. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Λογικά αυτό το βίντεο θα ανέβει λίγο μετά. Να περνάτε καλά, να σας προσέχετε, να χαμογελάτε πλατιά, να αγαπάτε βαθιά και να ζείτε κάθε σας μέρα σαν να είναι τελευταία. Σας φιλώ πολύ πολύ και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!